Λίγο πριν συμπληρωθεί ένας μήνας από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, μαθητές γυμνασίων και λυκείων, λόγω των κενών σε εκπαιδευτικούς, με τα βίας κάνουν 3 ή 4 ώρες μάθημα. Τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι το γυμνάσιο του Καστελίου, το οποίο λειτουργεί 2 με 3 ώρες την ημέρα. Και έχω καταγγελία από τοπικούς παράγοντες και συναδέρφους ότι το σχολείο υπολειτουργεί. Το πρόβλημα εντοπίζεται όχι μόνο στην περιφέρεια, αλλά και στα σχολεία του κέντρου του Ηρακλείου. Στο τρίτο γυμνάσιο, σύμφωνα με την Ένωση Γονέων, το τμήμα ένταξης λειτουργεί μόνο με μία φιλόλογο, ενώ στο αίτημα για 9 εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης, μέχρι και σήμερα δεν έχει φτάσει κανείς. Προφανώς αυτή η πολιτική δεν είναι απλά αστοχία, δεν είναι ανικανότητα υπουργών και της κυβέρνησης, είναι συνειδητή πολιτική επιλογή. Συνολικά τα κενά σε εκπαιδευτικούς σε γυμνάσια και λύκεια φτάνουν τα 400 περίπου στο Ηράκλειο, με την κατάσταση να θυμίζει μπαρούτι, αφού σε συνδυασμό και με το πρόβλημα της σχολικής στέγης, σε σχολεία όπως το πρώτο και το δεύτερο ΕΠΑΛ Ηρακλείου, μετά από κλήρωση που έγινε, έφυγαν παιδιά για άλλα σχολεία, αφού η χωρητικότητα των κτηρίων ήταν περιορισμένη και οι μαθητές σε κάθε διάλειμμα άλλαζαν και εξακολουθούν να αλλάζουν αίθουσες για να μπορούν να κάνουν μάθημα. Μιλάμε για τις μεγαλύτερες ελλείψεις της τελευταίας 15ετίας. Μιλάμε για πάνω από 350 κενά και επειδή πολλαπλασιάζονται, οδεύουμε στα 400. Το ίδιο απογοητευτικοί περιέγραψαν ότι είναι η εικόνα και με τους σχολικούς νοσηλευτές. Όπως την περίπτωση που ανέδειξε η Κρήτη TV με το αγόρι που πάσχει από ζαχαρόδι διαβήτη και που η οικογένειά του στην αρχή της σχολικής χρονιάς ενημερώθηκε πως φέτος, με την προτεραιότητα να έχει δοθεί σε παιδιά με επιληψία, το ίδιο για να μπορέσει να είναι ασφαλές ένα περιβάλλον με νοσηλεύτρια ή νοσηλευτή, θα έπρεπε να αλλάξει σχολείο. Εάν δεν υπάρχει σχολικός νοσηλευτής, ένα παιδί με ζαχαρόδι διαβήτη κινδυνεύει άμεσα με απώλεια της ζωής του. Αυτό δεν το αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση, δεν το αντιλαμβάνεται η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης που έχουμε απευθυνθεί πλήστες φορές για να μας δώσει στοιχεία πόσες είναι οι ελλείψεις σχολικών νοσηλευτών στο Ηράκλειο. Γνωρίζουμε ήδη μία περίπτωση στις Βασιλιές. Να φτάσουν άμεσα στα σχολεία αναπληρωτές, ζήτησαν εκπαιδευτικοί και γονείς που επανέλαβαν ότι η λύση του προβλήματος θα ήταν η μαζική μονιμοποίηση και η ουσιαστική στήριξη της παιδείας και όχι η μπαλωματική λογική που εξήγησαν ότι ακολουθείται. Έκανε προσλήψεις μόνο 28.000. Ο ίδιος ο Πιερακάκης δήλωσε ότι οι ανάγκες φτάνουν στις 48.000, πέρυσι προσελήφθησαν 55.000, άρα έχουμε ένα έλλειμμα 25.000 συναδέρφων αναπληρωτών. Εκπαιδευτικοί και γονείς πραγματοποίησαν σήμερα διαμαρτυρία έξω από τα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.